A lot of soul. Κορυφώνονται οι αντιδράσεις για το ασφαλιστικό με τη σημερινή πανελλαδική απεργία. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Λακωνίας, ο κύριος Κώστας Σταμάτης. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ποια είναι τα αιτήματά σας? Τα αιτήματά μας βασικά είναι η κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Συγκεκριμένα, πλήρης κατάργηση. Αλλά πιο πολύ, τονίζω, είναι η ανάγκη που αναφορά στην 13η και 14η σύνταξη που μας έχει κοπεί. Οι στελεστές αναπλήρωσης που δόθηκαν τώρα με τον νόμο του Βρούση που μπήκε κατατέρα και στην Βουλή ο νόμος, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα μέχρι τα 30 χρόνια. Μάλιστα. Από τα 30 χρόνια υπηρεσίας μέχρι τα 40 έχει μια πολύ μικρή αύξηση, η οποία είναι κατώτερη από τη 13η σύνταξη που κόβεται πάλι με τον νόμο αυτόν. Τη 13η σύνταξη, η οποία ήταν θεσμοθετημένη. Με λίγα λόγια, το αποτέλεσμα είναι το εξής: ότι όλοι οι συνταξιούχοι, ειδικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι, θα έχουν μειώσει στη συντάξη τώρα. Και εκπλήσωμε μάλιστα ότι πώς έχουν το θάρρος και κοροϊδεύουν και τον κόσμο με την παραπληροφόρηση. Σήμερα είδα τον κύριο Βρούτση στο Μέγα να λέει θα πάρουν όλοι αυξήσεις. Τέτοια κοροϊδία, τέτοιος εμπαιγμός, δηλαδή πώς το κάνουν αυτό, πώς είναι δυνατόν. Όλοι σας, με εξαίρεση κάποιους πολύ υψηλόμισθους και με 40 χρόνια, θα πάρουν κάτι για επισελέξεις στην τάξη, 1% είναι αυτό, 2%, πόσο. Ποιος έχει τώρα 40 χρόνια υπηρεσία εργαζόμενος? Σε λίγο δεν θα συμπληρώσει την 20ετία, ο κόσμος δεν θα συμπληρώνει την 20ετία για να πάρει τη βασική σύνταξη, τα 384 ευρώ που είναι απαραίτητη 20ετία, ξέρετε. Μάλιστα. Το ασφαλιστικό σύστημα, ο νόμος Βρούτσης με αυτόν δεν λύνει κανένα θέμα από αυτά που υπήρχαν και μάλιστα με την κατάργηση, σας είπα, της θεσμοθετημένης 13ης που είναι σημαντικό αυτό, έχει μειώνει τις συντάξεις. Ζητάμε πλήρη κατάρρευση όλων των αντιασφαλιστικών μέτρων που έχουν παρουθεί τα τελευταία χρόνια. Από 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια ως τώρα, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει μέχρι και 50-60%. Μέσω όρο 40% έχουν χάσει από τις συντάξεις τους. Μάλιστα. Τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγάλα και τώρα δεν γίνεται καμία, τώρα που βγήκαμε τα μνημόνια, δεν γίνεται καμία αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί. Έχουμε κάποιο στοιχείο για τη συμμετοχή εδώ στην απεργία, στη Λακωνία? Αυτή τη στιγμή εγώ, επειδή ανήκω στην ΟΛΜΕ, έχω στοιχεία μόνο από τους καθηγητές της Λακωνίας. Είναι αυτή τη στιγμή 56 απεργούς έχουμε, σε σύνολο 400 περίπου εργαζομένων. Μάλιστα, δηλαδή γύρω στο 15-16%. 15-16% συμμετοχή. Εντάξει, δεν μπορούσε να είναι καλύτερα. Εντάξει, πάνε διάφοροι λόγοι που η απεργία δεν έχει και τόσο μεγάλη πτυχία εδώ στην επαρχία. Είναι ότι δεν υπάρχει και απεργία από τη ΓΕΣΕ, μιας και υπάρχει και το γνωστό θέμα της ΓΕΣΕ που είναι ακέφαλη, χωρίς διοίκηση και γιατί κανονικά... Στηρίζει εδώ όμως το εργατικό κέντρο, ναι. Αλλά άλλο είναι να είναι μαζί και εσέ, γιατί το ασφαλιστικό δεν είναι θέμα μόνο της ΑΔΔ, είναι αφορά όλους τους εργαζόμενους και τη ΓΕΣΕ και όλοι έπρεπε να είμαστε μαζί σήμερα να έχουμε βγει στους δρόμους. Δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή, ενώ να κατατίθεται το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αυτό και να μην μπορεί να κηρύξει απεργία. A lot of soul.